Εδώ νομίζω πρέπει να γράψω τέταρτο. Περίμενε. Άσε τα μ. Ωραία γραμματάκια. Προσοχή τις επόμενες μέρες. Attention, attention, προσοχή, έρχεται χειμώνας. Είμαι περίεργος να δω πώς θα είναι ο χειμώνας εδώ σε αυτό το σπιτάκι. Με κοντομάνικο, πω πω τι ωραία. Εντάξει, βέβαια, τώρα... Ακόμα... δεν ξέρουμε. Αλλά έχει πάρα πολλά σώματα αυτό το σπιτάκι. Έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Αυτό ήταν πάρα πολύ καλό, ρε, εσύ. Λοιπόν, κάτι σαν συγκεντρωθούμε. Μέχρι εδώ είναι πανεύκολο. Μουσική.
3-2. Οπότε είσαι στο slide. Τέταρτο. Βάζουμε δεύτερο. Εδώ είναι 4-3-2 δηλαδή. Ε! 4. Εδώ είναι τρίτο. Ως τρίτο εδώ. Έχει ο Φίβος. Αυτό ήταν πολύ καλό. Γιατί έχει τόση σημασία για να καταλαβαίνει και ένας ο οποίος μαθαίνει. Γιατί έχει τόση σημασία να βάζεις σωστά τα δάχτυλα. Γιατί πρέπει να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξία η νότα. Δηλαδή να μην ακούγεται. Να ακούγεται. Δηλαδή, για να καταλάβεις. Κατά τη διάρκεια που κάνω το τρέμολο, αυτή εδώ ακούγεται. Έχει διάρκεια, αξία. Όταν ακούγεται το τρέμολο, οπότε αυτό προσπαθώ να βρω. Μπορώ δηλαδή να παίξω έτσι όπως το γράφει αυτός, όπως το έχει κάνει arranged ή πώς λέγεται, transcription. Thank you.
Ωραία, ομαλά που βγαίνει. Αυτό είναι το σκοπός. Να μην χρειάζεται συνέχεια να κάνει. Επομένως, εδώ είναι τέταρτο. Και το δεύτερο. Δεν χρειάζεται καν να το γράψω, σβήστε εδώ πέρα. Συνήθως όταν βλέπω αριθμό, λέω ότι κάποια αλλαγή πρέπει να υπάρχει. Επομένως εδώ δεν υπάρχει. Άρα, τέσσερα. Τέσσερα πάλι. Πάλι επανέρχεται στο 4, 4, 2, 2, σβήστω αυτό. Εδώ. Επεισόδια έξω από το αστυνομικό κολονό. Εντάξει τώρα. Και αυτή θα πρέπει λίγο η αναρχική, δηλαδή, και όλοι αυτοί να ηρεμήσουν λίγο. Καλά, όλοι πρέπει να ηρεμήσουμε, γιατί τώρα έχουμε να κάνουμε το πράγμα, τον κορονοϊό. Και μετά μπορούμε, ρε παιδί μου, όταν λήξουν όλα αυτά τα πράγματα, να γίνει ένα ντέρμπι αιωνίων. Από να, ας πούμε, π.χ. το ντέρμπι που δεν κάναμε 17 Νοέμβρη, το κάνουμε π.χ. το Μάρτι. Thank you.
Χωρίς μπύρα όμως, δεν γίνεται. Καλά γίνεται, αλλά στην προκειμένη φάση δεν γίνεται.
έτσι που λες. Λοιπόν, κάτσε να συγκεντρωθούμε. Εντάξει, σχεδόν προς το τέλος είμαι τώρα του κομματιού, αλλά δεν θέλω να το περνάω. Θέλω να βρω ακριβώς. Κάποια κίνηση, ενώ αν δεν το βλέπω, λέω, δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα. Μένω σε αυτό το ακόρδο. Όπως και εδώ, δεν χρειάζεται τόσα πολλά. Σβήνε, σβήνε αυτό, σβήνε και αυτό, αυτό όχι, δύο. Παρακάμπελος Δηλα Καστίγιος και τον γκολ στο 90. και αυτό. Α, ωραία. Έγινε και το upload complete. Τέλεια. Πω, τι φοβερά. Κάτσα να το κάνω share στο Facebook και στο Alex με Βοράχ Bicycle. Α, όσον αφορά το kite. Δυστυχώς με πήρε τηλέφωνο η κοπέλα και μου είπε ότι δυστυχώς δεν επισκευάζεται. Έστειλα και κάποια άλλα μηνυματάκια σε άλλους, σε άλλα, και θα το ψάξω. Πολύ πιθανό. Να, μακάρι δηλαδή, με λίγα λεφτά,
Να το φτιάξω αυτό. Το kite. Τώρα μιλάμε για το kite. Δεν θέλω να δώσω πολλά λεφτά. Δεν... για το kite. Καλά, τώρα δεν το συζητάμε καν. Μιλάμε για μετά τις καραντίνες. Το και αν και όταν. Αν και μόνο αν. Έτοιμο το βιντεάκι. Κάνω και τα κολπάκια. Κάπου στο... θυμάμαι σε ποιο. Κανονικά θα πρέπει να φοράω μάσκα την ώρα που κάνω τα κόλπα. Τα χορευτικά. Αλλά μακάρι τώρα να βλέπει ο κόσμος ότι αυτό πρέπει να κάνει. Πεπατάει, να γυμνάζεται, εννοείται όμως πάντα με προσοχή. Όχι ομαδικά. Και όταν βγαίνετε να γυμναστείτε και τα λοιπά, δεν χρειάζεται να είστε με τη μούρη μέχρι το πάτωμα. Καλά θα μου πεις, αυτό δεν μπορείς να το προκαθορίσεις, να πεις στον άλλον μην είσαι με τη μούρη μέχρι το πάτωμα. Συν του ότι να ζητάς τώρα να πηγαίνεις για γυμναστική και να λες δώσε ψωμί, δώσε τυρί, αυτό ρεζίλι γίνεσαι. Καλά, η μακαρονάδα που έφαγα σήμερα ήταν καταπληκτική. Στην ουσία ήταν μία από το τάπερ το πήρα. Κατεψυγμένο. Τα μακαρόνια για κάποιο λόγο ξεκολλάνε πολύ εύκολα. Το τάπερ. Δεν είναι σαν το ρύζι. Το ρύζι δεν ξεκολλάει με τίποτα. Πρέπει να το ξεπαγώσεις. Ενώ τα μακαρόνια από την κατάψυξη, αν κάνεις λίγο το τάπερ έτσι, βγαίνει. Επομένως το ρίχνεις στο τηγάνι και ένα κόλπο που κάνω είναι βάζω μια το καπάκι της κατσαρόλας μέσα στο τηγάνι. Και βάζω και λίγο νεράκι. Και τα αφήνω εκεί έτσι. Βέβαια δεν γίνεται αλτέντε, δηλαδή είναι σαν να ξαναβράζω. Επομένως δεν είναι αλτέντε. Εντάξει, λες και σε νοιάζει τώρα να είναι αλτέντε. Αλτέντε δηλαδή να είναι, ρε παιδί μου, σκληρά. Οπότε τι κάνεις. Όπως είναι το τηγάνι, βάζει λίγο νεράκι. Αυτό σιγοβράζει, λιώνει τελικά, δηλαδή ξεπαγώνει. Και μετά βάζει λίγο λαδάκι, κρεμμυδί, δηλαδή κόβεις ένα κρεμμύδι σε φέτες. Το βάζεις εκεί, μια φέτα τυρί, toast, έτσι, pop, λάδι, το πάτο λάδι, βάζεις λάδι, κρεμμύδι και αυτή τη σάλτσα που είναι τσάμπα, δηλαδή εννοώ σάλτσα. Αν έχεις ντομάτα, βάζεις ντομάτα. Αν και η ντομάτα, για μένα είναι προτιμότερο, η φρέσκια ντομάτα, είναι προτιμότερο να την τρως φρέσκια, δηλαδή σαν σάλτσα, σαν σαλάτα. Επομένως μπορείς να έχεις, ας πούμε, αυτό το σάλτσα, το πληκτό και που μαρώ και αυτά, ρίχνεις λίγο έτσι και παίρνει χρώμα. Επομένως το ανακατεύεις όλο αυτό, αν έχεις αυγό ρίχνεις και ένα αυγουλάκι, παίρνει γεύση, το αυγουλάκι. Αν δεν έχεις ντομάτα, μπορείς να ρίξεις να το κάνεις καρμπονάρα. Ρίχνεις λίγο κρέμα γάλακτος, αν έχεις, ή γάλα και μπέικο, αν έχεις. Πλάκα δεν είναι το, αν έχεις. Αν δεν έχεις, δεν το ρίχνεις. Επομένως αυτό, μπορείς ρε παιδί μου, τα μακαρόνια είναι φοβερό, τσάμπα, εντάξει τα μακαρόνια, μισό ευρώ έχουμε, τρία γεύματα, δηλαδή 16, ναι, 16 λεπτά, όχι, τι λέω ώρα, κόλλησε λίγο, μισό ευρώ, τρία γεύματα, το μισό, δια τρία, είναι 50, 25 μισό, 10, 25 το δια δύο, πόσο κάνει. Πω, κόλλησα τώρα, όχι, το 25 για 2 είναι ένα τέταρτο. Επομένως είναι 16,6. Πω, κόλλησα τώρα, δύσκολα τα μαθηματικά τέτοια ώρα. Ναι, 16,6. Επομένως αυτό, τίποτα. Ένα γεύμα με 16 λεπτά. Δεν χρειάζεται να παίρνεις εδώ μεταξύ, μην είσαι κορόιδο. Παίρνεις τα σούπερ, τα λιγουίνια, τα αυτά, τα έτσι, πένες και το αυτό. Τίποτα, τα φτηνιάρικα, τα μακαρόνια, ζυμαρικά είναι ζυμαρικά. Εντάξει, εκτός αν θες να κάνεις το τραπέζι, ας πούμε, και θες να είναι κάπως πιο περιποιημένα.
να είναι έτσι τα λικουίνι και όλα αυτά. Αλλά ζυμαρικά είναι ζυμαρικά. Υπάρχουν βέβαια και τα, πώς λέγονται, τα καστανά, τα έτσι αυτά που είναι με φυτικές, με περισσότερη, πώς το λένε αυτό, δεν θυμάμαι. Ναι, που είναι υποτίθεται πιο υγιεινά. Νομίζω περισσότερες φυτικές ίνες έχουν. Δεν θυμάμαι. Προχωράει προς τα γη. Επομένως αυτό. Μακαρόνια. Αγοράζεις μακαρόνια. Τσάμπα. Θα κάνω και ένα... πώς το λένε. Θα γράψω έτσι να γελάσουμε και λίγο. Τα μακαρόνια είναι το πιο γελίο πράγμα που υπάρχει. Όχι, τι λέει αυτός. Ανδρέας Μαρκού, τι λέει αυτός. Ας το πω ξανά, τι λέει εδώ. Γκέτο Βαρσαβία. Ας τα να πάνε να πούμε. Εντάξει τώρα. Νομίζω ότι... όλοι έχουν καταλάβει. Εντάξει, τώρα δεν θα κάτσω εδώ πολύ μπλα μπλα. Ωραίο όμως αυτό το 15,69 ποδηλατάκι, φοβερό. Θα μπορούσα κι άλλο, αλλά όταν το παρακάνεις... θα έλεγα αυτό, ότι όποιος είναι νεοναζί, μην χειροκροτάς. Καλά. Δεν μπορείς να πεις φύγε. Φοβερά. Αυτή η μονολογία είναι φοβερή. Γιατί οι νεοναζί, βλέπεις και από τη φάτσα τους ότι τρελαίνονται. Τρελαίνονται με αυτά που λέω. Γιατί νομίζω ότι δεν τα λένε αυτά. Και αυτό έτσι πρέπει. Πρέπει να τρελαίνονται οι νεοναζί. Από τα νεύρα. Πρέπει να κοκκινίζουν. Ή από τα νεύρα ή από την τροπή. Ένα από τα δύο. Υπήρχε μια φάση, νομίζω, που οι νεοναζί της Ελλάδας, όσο η Χρυσή Αυγή ήταν τρίτο κόμμα, νομίζω ότι βγάλανε την πραγματική τους αυτή. Ότι ναι, εμείς θέλουμε Χίτλερ και τέτοια. Και περπατάγανε και ήταν έτσι, συγκινημένοι. Δακρύζανε. Κοιτάζανε ο ένας τον άλλον και λέγανε... είχαν ένα φανατισμό. Και αυτό, εντωμεταξύ, ο φανατισμός είναι, δεν είμαι ψυχολόγος, αλλά νομίζω ότι ο φανατισμός και όλο αυτό το πράγμα γίνεται ύστερα από πλήση εγκεφάλου και προπαγάνδα. Από αυτό. Και όχι μόνο στο θέμα αυτό, δηλαδή υπήρχαν και άλλες, υπάρχουν και ακόμα υπάρχουν, και άλλες κλάν, που κάνουν τέτοιες προπαγάνδες και αυτά και εκείνα και έξω οι τέτοιοι και αυτό και εκείνο και να τους σκοτώσουμε, να κάνουμε, να ράνουμε και αν κάθε μέρα γίνεται αυτό το πράγμα μετά από ένα σημείο γίνεσαι τίποτα, φανατισμός, κλαις, λες μακάρι, δηλαδή εννοώ φανατισμός το οποίο είναι όχι μόνο στους νεοναζί, είναι και σε άλλους, σε άλλες ομάδες. Οι τζιχαντιστές, οι, ξέρω εγώ, σε θρησκευτικά, αυτά, σε διάφορες θρησκείες. Αλλά εντάξει, τώρα συγκεντρωθούμε στην εξέγερση του Πολυτεχνείου, αυτό ας θυμηθούμε, που στην ουσία η εξέγερση του Πολυτεχνείου ήταν αυτή που έδωσε τέλος στη Χούντα. Ο Πατακός άπησε μέσα στη φυλακή, Παπαδόπουλος, δεν ξέρω τι λεπτό. Και όλοι, εντωμεταξύ, να τους δεις,
Είναι άσχημη όλη, ασχήμια. Αυτό που έλεγε και ο Θοδωράκης, ο Μίκης. Όλα ήταν άσχημα. Και το σύμβολο και αυτά έχει κοινά και εγώ συμφωνώ σε αυτό που έλεγε. Που λέει, έλεγε τότε, πριν πολλά χρόνια. Ασχήμια. Και οι φάτσες τους, δηλαδή. Αν τους δεις, αν δεις τη φάτσα του Παπαδόπουλου, τη φωνή του, τον άλλο, τον Πατακό και όλους αυτούς, λες πώς είναι έτσι εσύ. Κομπλεξική. Και καλό θα ήταν να όσοι υπέφεραν εκείνη την περίοδο να μιλάνε. Δηλαδή να βγουν και να πούν ναι, ότι εμένα με στείλανε στη Μακρόνισο και αυτά και εκείνα, δηλαδή μην το κρύβουν. Οι νεοναζίδες και όλοι αυτοί οι λήθοι, οι φασίστες, οι οποίοι κυκλοφορούν ανάμεσά μας και το παίζουν μάγκες, κάτι γιαγιάδες και κάτι τέτοια, κάτι απολιθάρια. Δεν υπάρχει αυτή η λέξη. Απολιθάρια. Από το απομινάρια και από το απολίθωμα. Απολιθάρια. Όλα αυτά, στην ουσία θέλουν να... Αυτό θέλουν. Ονειρεύονται δικτατορίες. Ότι θα είναι έτσι, θα περπατάνε και θα λένε δώσ' μου το τυρί σου. Αμόρφωτη τελεία στο μεταξύ. Και όποιος δεν ακούει, τρώει ξύλο. Και βλέπεις την άλλη 80 χρονών. Και ονειρεύεται ότι δέρνει. 80 χρονών. Κάτσε να προχωρήσουμε εδώ. Επομένως αυτό. Και εντωμεταξύ παρατηρήσα αυτό, ότι είναι οι γιαγιάδες 80 πλάς, οι οποίες είχαν ζήσει στη Χούντα και ήταν υπέρ. Δηλαδή λέγανε, λένε ας πούμε, ότι ναι, η Χούντα και αυτά και εκείνα και χτίσανε δρόμους, κάνανε ράνα με αυτό. Δεν λέει για τις Μακρόνισσους, για αυτά, για όλα τα βασανιστήρια. Για... Δεν τα λένε αυτά. Καλά του κάνανε. Καλά του κάνανε, λέει. Ωραία, θες να κάνουμε και σένα το ίδιο. Θες να κάνουμε και σένα, σε σένα τα ίδια. Όχι. Θα πει, όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω. Γι' αυτό... Αυτή είναι η διαφορά. Η δημοκρατία δεν κάνει τέτοια. Η δημοκρατία είναι νόμοι. Βλέπεις, ας πούμε, με τη Χρυσή Αυγή, 5,5 χρόνια. Ενώ όλος ο κόσμος ήταν να τους λιτζάρει αυτούς, τίποτα δεν γινόταν. Η δημοκρατία ίσως είναι πιο αργή, αλλά είναι αποτελεσματική. Τελικά, δηλαδή, όπως λένε οι Άγγλοι, at the end of the day. Τι να κάνουμε και τώρα τα παλικάρια εδώ, Μοκό. Αυτό το παλικάρι, να πούμε, ο Χρήστος, πώς το λένε, παπάς, πού να είναι. Λες να έχει πάει σε κανένα καλύβι, να είναι τσοπάνης. Τον φαντάζομαι με γλίτσα, με μουσια, έτσι, με κουκούλα, τραγιάσκα και τα λοιπά, και να παριστάνει τον Τζοπάνι σε κανένα βουνό, να μην μιλάει ελληνικά, να έχει σταματήσει να μιλάει ελληνικά, να έχει καμιά πλαστή ταυτότητα ότι έχει έρθει από την Αλβανία ή τίποτα τέτοιο, και να είναι εκεί. Και να μπαίνει σε κάποιο κανάλι κρυφό και να συνομιλεί με τους συναγωνιστές του. Ή έχει πεθάνει. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Αν και δεν νομίζω. Αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση, και είναι κρίμα. Κρίμα. Κρίμα που είναι απ' έξω. Αυτός πρέπει να είναι και αυτός μέσα. Οι άλλοι δηλαδή θα λένε, καλά, εμείς έχουμε ήδη ξεκινήσει και σαπίζουμε. Αυτός γιατί είναι έξω. Δεν είναι δίκαιο. Thank you.
Τα νεοναζίδια να μην είναι στο σπίτι τους, να περνάνε την καραντίνα στα σπίτια άλλων, στις γιαγιάδες, στις μανάδες, σε φίλους. Ρε βλάκα μου. Εκνευρίζονται. Διάλειμμα. Thank you.
πολύ ωραία. Εντάξει, αυτό είναι ένα διάλειμμα από το Ultimo Tremolo. Ωραία, 450 διασωληνωμένοι. Αυτό ήταν πολύ δυνατό. Κάτσε να πάω να κάνω τσισάκια. Έρχομαι σε λίγο. Κάτσε να ολοκληρώσω πάλι αυτό το Ultimo Tremolo, τουλάχιστον του δαχτυλισμού.
Διαλύματα τεράστια, αλλά πρέπει, εντάξει, δεν σκεφτιαζόμαστε να το μάθουμε έτσι γρήγορα. Δεν νοιάζει, εντάξει. Αν και θα έπρεπε, ρε παιδί μου, λίγο να το παίρνω πιο σοβαρά για να προχωράμε πιο γρήγορα. Τώρα όμως με την καραντίνα δεν με ενδιαφέρει τόσο. Θα ήθελα να ήμουν τώρα στην Ακρόπολη, ένα βολτούλες, να γράψω σκηνή, ακτάδε, τα λοιπά. Το συνεργείο με τους δημοσιογράφους ετοιμάζονται, φοράνε τα στολές με τα αυτά. Τα έχω σημειώσει αυτά. Κάποια στιγμή τα γράψω. Ο Γκούντι είναι στο διαμέρισμά του και ακούει το κουδούνι. Δημοσιογράφοι χτυπήσανε κατά λάθος το κουδούνι του. Τους λέει, όχι τώρα, βλέπει τα συνεργεία αυτά, έτσι, με τις πανοπλίες και τα λοιπά, και λέει, θα φάει ξύλο. Επομένως πάει και κρύβεται στο πατάρι. Φοβάται, χαίζεται πάνω από αυτά, λέει θα πάει πάρα πάρα πολύ ξύλο. Για κάτι που δεν ξέρει όμως για ποιο λόγο. Ως εξής. Αυτός, δηλαδή ο κιθαρίστας, ο οποίος το έκανε εδώ. Εδώ. Από παρέ. Σε αυτό. Ενώ εγώ. Δες. Παρεδάκι. Τσουπ, 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 τσουπ. Στα πετράλωνα. Τι γίνεται εσύ εδώ πέρα.
Στα Πετράλωνα. Τι λέει εδώ πέρα. Πλατεία Μερκούρη. Α, έχω πάει εκεί. Ναι. Ξέρω μάλλον, όχι, έχω πάει. Ξέρω μάλλον, έχω πάει. Έχει ένα φοβερό σουφλατζίδικο εκεί στη γωνία. Πω, 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 τι θυμήθηκα. Πάντως, δεν συγκρίνονται τα σουβλάκια των Σερών. Δεν συγκρίνονται. Θυμάμαι εντωμεταξύ όταν είχα πρωτοπάρει σουβλάκι γύρω. Αυτή δεν το είναι. Το σουβλάκι είναι σουβλάκι. Θεσσαλονίκη και αυτά, Βόρεια Ελλάδα, λένε σουβλάκι το σουβλάκι, το καλαμάκι. Επομένως, θυμάμαι είχα πάρει ένα... πρώτη φορά που πήρα σουβλάκι γύρω, μου λέει σε ψωμάκι πίτα. Και λέω εγώ, τι είναι αυτό. Και μου δείχνει ένα ψωμάκι τόσο. Στρογγυλό. Στρόγγυλο. Και το κόβουν στη μέση και γίνεται έτσι. Ένα πράγμα τεράστιο. Και το γεμίζουν εκεί γύρω. Και βάζουν σως, αυτά, κέτσαπ. Και κέτσαπ μουστάρδα. Εδώ δεν υπάρχει αυτό το κέτσαπ μουστάρδα. Στην Αθήνα δεν βάζουν κέτσαπ μουστάρδα. Επομένως λέω, τι είναι αυτό καινούριο. Βάλε κέτσαπ μουστάρδα. Και παίρνω ένα τέτοιο πράγμα με 2,5 ευρώ. Και το κράταγα με τα δύο χέρια. Βουνό. Και βάζει και πιρουνάκι. Και το έτρωγα με πιρουνάκι. Είναι τεράστιο τόσο. Ένα τρως. Αλλά αυτό που θέλω να σχολιάσω είναι ότι δεν συγκρίνεται το κρέας. Δηλαδή ήταν παιδάκι μου κρέας. Πω, πω. Λες, τι είναι αυτό το πράγμα. Μετά από κάθε διασκέδαση στις Σέρες, πάντα περνάμε γύρω. Φοβερό. Εγώ καμιά φορά έπαιρνα δύο, μάλλον τις περισσότερες φορές έπαιρνα δύο και τρώγα και την άλλη μέρα. Όπως και στο σπίτι που έμενα, Εδέσεις 5, στη γωνία είχε ένα σουβλατζίδικο, πιτσαρία που λεγόταν Μακεδονία. Και εκεί αυτός ο τύπος είχε τα delivery, εννοείται, που πήγαινε τις πίτσες, αλλά είχε και με 2 ευρώ ένα τέτοιο κομμάτι, αν θυμάμαι καλά, 2 ευρώ, τόσο τεράστιο, χοντρό, και το βάζε μέσα σε ένα αυτό, τεράστιο, και πήγαινα συνέχεια εκεί. Φοβερό, φοβερό. Μακεδονία λεγόταν. Και δεν είχε πολύ μεγάλη ποικιλία σε γεύσεις. Δηλαδή είχε στάνταρ αυτό. Είχε μια τεράστια βιτρίνα που τις έβγαζε τις πίτσες μία δίπλα στην άλλη και πήγαινε σε εσύ και λέει δύο. Ήταν στάνταρ. Αλλά ήταν καταπληκτική η πίτσα. Φοβερό. Πολύ ωραία πίτσα. Μετά από διασκέδαση ήταν ότι καλύτερο.
Είχα και το χρυσό εντωμεταξύ στη γωνία. Το χρυσό το οποίο νομίζω έχει ανοίξει και στην πλατεία Βικτωρίας. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Αλλά μετά από πολλά χρόνια έμαθα ότι άνοιξε και στην πλατεία Βικτωρίας χρυσό. Το οποίο είναι σεραϊκό και είναι χωριό. Χωριό των Σερών. Το χρυσό. Και από εκεί νομίζω ξεκίνησε όλη η μπουγάτσα ή ίσως και από εκεί. Μπουγάτσα με τυρί, μπουγάτσα με αυτό, μπουγάτσα με παντόφλες. Ναι, και θυμάμαι τον τύπο που με είχε μάθει εμένα και βαριόταν να μιλάει πολύ. Λέγε, έπτυγα εδώ, πού στο ρεφόλο, όχι, δεν θυμάμαι πώς, εντάξει, πού στο ρεφόλο, ήταν κλασικό, σεραϊκό. Και μου λέγε, έλεγα, ας πούμε, μια μπουγάτσα με τυρί. Είχε τις τέσσερα τυριά. Αυτό μου άρεσε εμένα. Ήταν ένα ωραίο, αυτό με τέσσερα τυριά. Είχε το τορτελίνι. Το τορτελίνι, βέβαια, ήταν στο χρυσό που άνοιξε στη πλατεία Ελευθερίας. Δίπλα από την Εθνική Τράπεζα. Όχι, δίπλα από τα Κούντις. Ναι, αυτή η πλατεία Ελευθερίας δεν λέγεται. Ναι, αυτή λέγεται πλατεία Ελευθερίας. Απέναντι από τα Κούντις, το γωνιακό, απέναντι ένα φοβερό, πολύ υπερσύγχρονο, υποτίθεται έτσι, μοντέρνο, χρυσό. Και εκεί έπαιρνα το τορτελίνι, το οποίο ήταν ένα σαν τυρόπιτα, σε σχήμα τυρόπιτας, αλλά από πάνω δεν είχε κρούστα, δηλαδή το κράταγε σαν πιάτο. Και είχε με τορτελίνι, μακαρόνια δηλαδή, τορτελίνι, ή καρμπονάρα με τυριά. Δηλαδή ήταν σαν τυρόπιτα, από κάτω είχε ζύμη, σε σχήμα με τυχείο. Πώς να το πω, περιγράψω. Δηλαδή ήταν σαν δοχείο, τυρόπιτα. Από κάτω ήταν δηλαδή κανονικά ζύμη τυρόπιτας και είχε τορτελίνι, διάφορα τυριά, τορτελίνι, με καρμπονάρα, αυτά, αυτό. Και το έτρωγες εννοείται με μαχαιροπύρωνο. Δηλαδή ήταν γεύμα. Δεν μπορούσε να το πιάσεις έτσι να το φας, γιατί λιώνανε τα τυριά. Πράγμα. Και αυτό το λέγανε τορτελίνι. Αυτό ήταν τελευταία ανακάλυψη. Σαν φωλιά ήτανε. Μπράβο, σαν φωλιά. Αυτό δεν το έχω βρει πουθενά εδώ, στην Αθήνα. Δεν υπάρχει. 100.000 θερμίδες, αλλά ήταν φοβερό. Τι άλλο. Α, ναι, και μου έλεγε αυτό στο χρυσό, πήγαινα εκεί και έπαιρνα σχεδόν μεσημέρι, αυτά, έτσι, έπαιρνα τυρόπιτες και μπουγάτσες και αυτά. Και θυμάμαι που μου έκανε. Δηλαδή δεν έλεγε, δεν μου μίλαγε. Δηλαδή αυτό σήμαινε ότι θες τα τέσσερα, θες τα τέσσερα ή κομματάκια. Και είχε αυτό το τεράστιο το μαχαίρι που έκανε χλακ και τα κόβε κομματάκια. Και του λέγα έτσι όπως είναι. Εγώ συνήθως τα έπαιρνα στο σπίτι. Και έπαιρνα πάντα δεύτερο και το βάζα στο ψυγείο ή όχι στο ψυγείο, το έπαιρνα έτσι το έδρωγα το βράδυ. Φοβερό. Τι άλλο. Αυτό.